Γεια σας, είμαι ο Δημήτριος Μπεθάνης. Φίλοι μου, θα κάνουμε ένα βίντεο που θα αφορά τη Μακεδονία, τα Σκόπια και το ρόλο της Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ είναι εκλεγμένος ηγέτης, καγκελάριος της Γερμανίας, μια ισχυρή προσωπικότητα και ο ρόλος της έχει μια κάποια βαρύτητα. Εδώ θέλουμε να πούμε ορισμένα σημεία τα οποία αφορούν τις ελληνογερμανικές σχέσεις, τη σχέση της Ελλάδος με την Ευρώπη και τη σχέση που έχει η Γερμανία με τα Σκόπια. Θα προσπαθήσω να αποδείξω δηλαδή ότι η σχέση της γερμανικής πολιτικής αυτή τη στιγμή βλάπτει και τη σχέση της Ελλάδος με την Ευρώπη και τη σχέση της Ελλάδος με τα Σκόπια και με τους γείτονες, ταράζει τα Βαλκάνια αντί να τα ερεμεί όπως διατείνονται όλοι οι Γερμανοί πολιτικοί αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι είναι υποχρεωμένη η κυρία Μέρκελ να αλλάξει αυτή την πολιτική που προσπαθεί να επιβάλλει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι λάθος και για τώρα και για την ιστορία. Και μάλιστα νομίζω πως αυτό που προσπαθεί να επιβάλλει στα Βαλκάνια, όσο μπορεί βέβαια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια ενός σχεδίου που είχε ξεκινήσει ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ. Όχι γιατί το λέω εγώ, έτσι λέει η ιστορία. Έχουμε όλα τα έγγραφα, όλα τα ντοκουμέντα, τα φωτογραφικά υλικά που το αποδεικνύουν. Φίλοι μου, πριν πω όμως οτιδήποτε, θέλω να πω το εξής. Πολλοί άνθρωποι που με γνωρίζουν στο φυσικό βίο και μερικοί που έχουν δει βίντεο που κάνω για τους αρχαίους παραπονιούνται. Μου λένε, κύριε Δημήτρια ή κύριε Μπεθάνη, είσαι λίγο σκληρός όταν μιλάς για τα Σκόπια, όταν μιλάς για τη Μακεδονία, όταν μιλάς για την ιστορία. Φίλοι μου, θα θυμίσω κάτι σε όλους. Η ιστορία δεν είναι πολιτιστικές ανταλλαγές που κάνουν οι πρεσβείες και θα στείλουμε τον καλό μας τραγουδιστή, θα στείλουμε μια έκθεση ζωγραφικής, θα στείλουμε εκθέματα από τα μουσεία μας. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια της ιστορίας που αφορά το 1% το τίποτε της ιστορίας. Η ιστορία είναι σχολές ευελπίδων, είναι ένστολοι, είναι όπλα, είναι σειράξεις, είναι πόλεμοι. Είναι νεκροί άνθρωποι, ψυχές που φεύγουν. Άρα, όταν μιλάς για την ιστορία, εάν θέλεις να είσαι πραγματικός και να λες την αλήθεια, είσαι υποχρεωμένος να είσαι σκληρός. Γιατί μιλάς για τις σκληρές πτυχές του ανθρώπινου πνεύματος, της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν θέλω εγώ να είμαι σκληρός. Μιλώντας για την ιστορία, είσαι αναγκασμένος, γίνεσαι σκληρός. Είναι στο επιβάλλει η ίδια η ιστορία. Λυπάμαι δηλαδή που γίνεται αυτό, αλλά έτσι είναι. Φίλοι μου, όλα τα προβλήματα σε μια χώρα γίνονται στα σύνορα. Γιατί μέσα από τα σύνορα ζει ο λαός που είναι αυτός, όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες, έξω από τα σύνορα ζουν άλλοι. Δεν είναι πάντα φιλικοί απέναντι ο ένας λαός απέναντι στον άλλον. Συνήθως εκεί είναι τα προβλήματα. Έτσι βλέπετε η Ελλάδα που έχει προβλήματα τώρα, στην Κύπρο, ένα ελληνικό νησί που δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε την επεκτατικότητα των Τούρκων. Που έχουμε προβλήματα στα νησιά, γιατί είναι μικρά κομμάτια της Ελλάδος, σχετικά απομονωμένα, που έχουμε προβλήματα στα βόρεια σύνορα. Στα βόρεια σύνορα παλαιότερα, εγώ το έχω προλάβει αυτό και όλοι οι μεγαλύτεροι ηλικιακά, και θα σας το πούνε, δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα γιατί ήταν μοιρασμένος ο κόσμος. Στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος άρχισε το σιδηρούν παραπέτασμα, οι χώρες του κομμουνισμού. Και από εδώ ήμασταν εμείς οι δυτικές χώρες, οι δημοκρατίες, έτσι δεν είχαμε προβλήματα. Τώρα λοιπόν που έπεσαν αυτές οι χώρες, ο επεκτατισμός κάποιων λαών που ζουν στα βόρεια σύνορα άρχισε να γίνεται φανερός. Εμείς το είχαμε ξεχάσει, αν λέμε, οι Αλβανοί είναι κάτι κακόμοιροι να τους βοηθήσουμε. Οι Ιουγκοσλάβοι είναι κάποιοι φτωχοί εκεί πέρα να τους βοηθήσουμε. Οι Βούλγαροι είναι κάποιοι κακόμοιροι, πάμε εκεί να κάνουμε τις εταιρείες μας να τους εκμεταλλευτούμε. Είχαμε αυτή την αθώα, την άδολη άποψη κάπως του παρελθόντος. ΝΑΤΟ, κομμουνιστές. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και υπάρχουν λαοί από πάνω που επιβουλεύονται ευθέως τα σύνορα, την ιστορία, τον πολιτισμό της Ελλάδος. Γιατί κάνω αυτό το βίντεο, τα έχουμε πει για τα Σκόπια και εγώ και πάρα πολλοί Έλληνες και όλοι γνωρίζουμε πια ότι είναι ένας άδικος λαός επεκτατικός και ότι επιβουλεύεται την ιστορία, τον πολιτισμό και αυτόματα μετά τα εδάφη. Γιατί αν κάποιος πει ότι είναι Μακεδονία, κάθε τι Μακεδονικό ανήκει σε αυτόν μετά, αφού θα υπάρχει χώρα Μακεδονία. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει κιόλας αυτό. Έστω και αν κάποιοι προδότες στην Ελλάδα θα προσπαθήσουν να το επιβάλλουν αυτό. Αυτοί πιστεύω όσοι προδίδουν στην Ελλάδα, να είμαστε ξεκάθαροι, παίζουν κάτω από το τραπέζι. Εδώ κινούνται εκατομμύρια εκατομμυρίων. Κάποιοι τα παίρνουν αυτά. Δεν μπορεί να παίρνουν τα Σκόπια και οι Αλβανοί και στην Ελλάδα δεν παίρνει κανένας. Κάτι τρέχει εδώ πέρα. Παρά τα αυτά, το βίντεο θα είναι με βάση την κυρία Μέρκελ, γιατί ο ρόλος της είναι ανθελληνικός και αντιευρωπαϊκός. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Θα προσπαθήσω δηλαδή εδώ να αποδείξω. Όπως κάνουν στα τελευταία βίντεο, μου κάνουν χαρτάκια οι συνεργάτες που ρωτάνε κόσμο, στις οικογένειες, στους φίλους τους και μου κάνουν ερωτήματα. Μου λένε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε μόνοι σας, φίλοι μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να έχει απόλυτη αλληλεγγύη, συμπαράσταση και να στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων. Το έχει κάνει αυτό. Σκέφτηκα το εξής, έκανα μια απάντηση σε αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι σε ένα τέτοιο θέμα. Ο Μιτεράν, πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, είχε ξεκαθαρίσει 100%. Δεν πρόκειται ποτέ η Γαλλία να υπογράψει κάτι που δεν το θέλει η Ελλάδα και να ονομάσει μια άλλη χώρα Μακεδονία, κόντρα στη βούληση των Ελλήνων, των φίλων συμμάχων Ελλήνων και κόντρα στην ιστορία. Ήταν ξεκάθαρος. Ο Σαρκοζή, πρώην πρόεδρος της, αυτός ζει ο Σαρκοζή ο άνθρωπος, πρώην πρόεδρος επίσης της Γαλλικής Δημοκρατίας, τι είπε? Όχι μόνο ήταν αντίθετος σε οποιαδήποτε επιβουλή από εκ μέρους των Σκοπίων, αλλά είχε και ένα λόγο βαρύτερο, διότι, όπως είπε ο ίδιος και όπως είναι γνωστό, ο παππούς του, ένας εκ των παππούν, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ένα μέρος του Σαρκοζή είναι Θεσσαλονικιός. Άρα ήξερε τα γεγονότα και το απέκλεισε τελείως. Αυτά ήταν και τα μόνα στοιχεία που η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο τρόπο τήρησε λόγω των Γάλλων Προέδρων υπέρ της Ελλάδος. Όλα τα υπόλοιπα είναι κόντρα στην Ελλάδα, κόντρα στα συμφέροντα της Ελλάδος και θα έλεγα με κάποιο τρόπο και κόντρα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όταν πας με το μέρος ενός που είναι έξω από το ΝΑΤΟ, ενός που είναι έξω από την Ευρώπη και δεν παίρνεις τη θέση ενός μέλους, μετά είσαι και αντιευρωπαίος. Και αυτό το κάνει η κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις να υποστηρίξει το λάθος. Ήρθε εδώ ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο Στάιν Μάγερ, και ζήτησε συγγνώμη από τους Έλληνες για τα σφάλματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συμφωνούμε σε αυτό. Σωστά έπραξε ως πρόεδρος της Γερμανίας. Όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Η κυρία Μέρκελ έρχεται στην Ελλάδα υποστηρίζοντας ένα σχέδιο που έχει, έχει εξυφάνει εξ ολοκλήρου το ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας. Το σχέδιο διαμελισμού της Ελλάδος και της ίδρυσης μιας νέας χώρας στα βόρεια σύνορά μας που θα λέγεται Μακεδονία έχει ξεκινήσει από τον ίδιο τον Αδόλφο Χίτλερ. Όχι γιατί το λέει ο Δημήτριος Μπεθάνης, έχουμε όλα τα στοιχεία, όποιος μπει στο ίντερνετ έχει φωτογραφίες, ο Χίτλερ έχει πάει στα Σκόπια, το έχει πει αυτό, είναι όλα γνωστά. Οι προσπάθειες που κάνανε να φτιάξουν αλφάβητο μακεδονικό, ξέρετε δεν υπάρχει μακεδονικό αλφάβητο, και πήραν το κυριλικό αλφάβητο, το ελληνικό δηλαδή, και άλλαξαν διάφορα γράμματα τώρα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να κάνουν μακεδονικό αλφάβητο ότι υπάρχει. Αυτό το σχέδιο έχει ξεκινήσει από τον Χίτλερ. Όταν ο Χίτλερ δεν πέτυχε, όλα αυτά τα προγράμματα, τα σχέδια, τις αχλαμάρες που είχε μέσα στο μυαλό του, τα σβήσαμε και εμείς οι Έλληνες τα ξεχάσαμε. Έρχεται όμως τώρα η καγκελάριος της Γερμανίας και τι λέει? Εγώ συνεχίζω αυτό το σχέδιο των Ναζί. Επιθυμώ να γίνει βορείος της Ελλάδος μια νέα χώρα που θα ονομάζεται Μακεδονία. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι Έλληνες, δεν με ενδιαφέρει τι λέει η ιστορία. Δεν ενδιαφέρει εσάς κυρία Μέρκελ, ενδιαφέρει εμάς. Ενδιαφέρει εμάς. Άρα αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα. Μου λένε η Μέρκελ όμως, η Μέρκελ έχει μια δικαιολογία, δηλαδή τι λένε οι ίδιοι οι Γερμανοί. Μπορεί η κυρία Μέρκελ να επικαλεστεί πράγματι κάτι, να πει φίλε μου κύριε Μπεθάνη εσύ και κάποια εκατομμύρια Έλληνες, γιατί είναι και κάποια εκατομμύρια Έλληνες κοντά μου, βλέπω που βλέπουν τα βίντεο και επικροτούν αυτά που λέω όσο μπορούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε πολίτες, εγώ συζητάω με τον πρωθυπουργό της χώρας, εσείς μου τον στείλατε. Αυτός είναι ο εκλεγμένος πρωθυπουργός. Άρα τι θέλετε να κάνω εγώ, να μιλάω με τον κάθε πολίτη ξεχωριστά? Τότε μόνο με τους Γερμανούς να μιλήσω θέλω 10 χρόνια, δεν γίνεται. Κυρία Μέρκελ, πρέπει να θυμόσαστε ότι ο Τσίπρας είναι ένας πρωθυπουργός που έχει ημερομηνία λήξης και είναι προδότης συνειδητός. Προσέξτε, είναι προδότης συνειδητός σε όλους τους τομείς, όχι στη Μακεδονία και στα Σκόπια. Φίλοι μου, θα κάνω μια παρένθεση εδώ, θα συνεχίσω με τη Μέρκελ και με τον Τσίπρα, θα κάνω μια παρένθεση. Μη σκεφτείτε μερικοί ότι κάποιος κύριος Μπεθάνης βγαίνει στο ίντερνετ και μιλάει κατά της Γερμανίας από θυμό. Εγώ δεν ήμουν από αυτούς που λέγανε Μέρκελ go home. Είμαι φίλο Ευρωπαίος, το δηλώνω, όχι τώρα, σε όλη μου τη ζωή και με τη Γερμανία συμπτωματικά, έτσι το έφερε η τύχη στη ζωή μου, είναι η δεύτερη χώρα μετά την Ελλάδα που έχω πολύ ισχυρή σχέση. Εγώ ζήσει χρόνια στη Γερμανία, έχω άριστη σχέση και οι πιο πολλοί φίλοι μου μετά τους Έλληνες είναι Γερμανοί. Δηλαδή έχω μια άριστη σχέση. Έχω ζήσει κανονικά εκεί, έχω εργαστεί σε διάφορα μουσεία, έχω παίξει κάποιο ρόλο σε εκθέματα σε τέτοια. Δεν το λέω δηλαδή από μια ιστεροβουλία, ανήκω σε ένα ρεύμα αντιγερμανών Ελλήνων, είμαι υπέρ της Ευρώπης τελείως, αλλά εδώ η παρουσία της Μέρκελ στην ιστορία της Ελλάδος και στον πολιτισμό μας και στα τεκτενόμενα στη Βόρειο Ελλάδα σε σχέση με τα Σκόπια είναι ανθελληνική τελείως και είναι υποχρεωμένη να ανασκευάσει τις θέσεις της και να πάει εκεί που επιτάσσει και ο πολιτισμός και η Ευρώπη και η ιστορία. Αλλιώς είναι απαράδεκτη και δεν είναι επιθυμητή η παρουσία της στην Ελλάδα. Λυπάμαι που το λέω, θα στενοχωρήσω πολλούς φίλους μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρία Μέρκελ, δεν σας θέλουμε εδώ, ήσασταν επιθύμητοι. Αν έρχεστε εδώ να μας λέτε Μακεδόνες και Μακεδονία τους βόρειους φίλους σας. Διότι ούτε Μακεδονία υπάρχει βορείως της Ελλάδος, ούτε Μακεδόνες. Θέλετε εσείς να τους δώσετε κάποιο πολιτισμό, δώστε τους ένα γερμανικό. Πέστε, είναι βαβαροί, δεν ξέρω τι θέλετε, πέστε τους. Εμείς δεν το επιτρέπουμε αυτό. Ανασκευάστε τις θέσεις σας, αλλιώς μην ερχόσαστε καθόλου στην Ελλάδα. Τι να πω, δεν θα πω για την εποχή του Χίτλερ και για τη Μακεδονία που δώσανε τη Μακεδονία τότε στους Βούλγαρους, ήταν το σχέδιο ένα κομμάτι να το πάρουν οι Βούλγαροι, ένα κομμάτι να το πάρουν οι Ιουγκοσλάβοι, αλλά οι Ιουγκοσλάβοι είχαν συγκρουσιακό καθεστώς με τον Χίτλερ όπως και έλασε, τους το έδωσε, αυτό το επανέφεραν μετά οι κομμουνιστές, αφού δεν πέτυχε ο Χίτλερ να το πετύχουμε εμείς αυτό το σχέδιο. Να κάνουμε μια άλλη χώρα Μακεδονία πάνω, θα αποσπάσουμε ένα κομμάτι από την Ελλάδα και θα βγούμε στο Αιγαίο. Λένε μερικοί Έλληνες, προσέξτε φίλοι μια λεπτομέρεια, κάνουν ένα λάθος και οι Έλληνες και όλοι και λόγοι οι άνθρωποι, λένε θέλουν να βγουν στο Αιγαίο, δεν βγαίνουν στο Αιγαίο. Όποιος πατήσει στη Μακεδονία, την κανονική τη Μακεδονία την ελληνική, βγαίνει στη Μεσόγειο, όχι στο Αιγαίο. Βγαίνει στη θάλασσα που είναι η Αίγυπτος, η Τυνησία, η Αλγερία, η Γαλλία, η Ισπανία, βγαίνει στη Μεσόγειο, καταλαβαίνετε τι όνειρο είναι για αυτούς τους βάρβαρους λαούς που έχουμε γείτονες στα βόρεια σύνορα. Και το επαναφέρουν αυτή τη στιγμή. Τι κάνανε, είχαν απαγορεύσει τα ελληνικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Μακεδονία, είχαν κλείσει τα ελληνικά σχολεία, κυνηγούσαν τους παπάδες. Δεν μιλάμε για εγκλήματα με εκατόμβες και χιλιάδες νεκρών, έτσι, να μην μπούμε σε αυτά. Αυτό το σχέδιο το συνέχισαν. Το συνέχισαν οι Έλληνες κομμουνιστές αφού δεν πέτυχε ο Χίτλερ, σου λέει θα το πετύχουμε εμείς. Ευτυχώς η Ελλάδα και γιατί ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε όσο έπρεπε, πολέμησε εν τέλει, έκανε ολόκληρο εμφύλιο, συμπαραστάθηκαν οι δυτικές χώρες, πέτυχε να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη. Τώρα το όνειρο των βορείων χωρών που ήταν πώς θα καταφέρουν να βλάψουν την Ελλάδα και να αποσπάσουν αυτό το κομμάτι που λέγεται Μακεδονία με οποιοδήποτε τρόπο, ήρθε αυτή τη στιγμή που είναι σε μια απόλυτη αδυναμία η Ελλάδα, είναι μια πτωχευμένη χώρα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και περιμένει με δάνεια και με ελεημοσύνες τροποντινά σε εισαγωγικά από τους εταίρους μας να επιβιώσει, βρήκανε την πιο αδύναμη στιγμή και κατάφεραν αυτό που περίμεναν για πολλές δεκαετίες. Να βρούνε προδότη στην Ελλάδα, κατάλληλο να προδώσει. Εδώ επισέρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο συνεργάτης της κυρίας Μέρκελ. Σου λέει δεν το πέτυχαν οι Ναζί, δεν το πέτυχε ο Στάλιν, εδώ εγώ, ο Τσίπρας θα βγω μπροστά και θα καταστρέψω την Ελλάδα. Βρήκε αυτή τη στιγμή η Μέρκελ αυτόν που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, γιατί κανείς δεν τον έχει ψηφίσει. Αν έλεγε αυτά που λέει τώρα, δεν θα είχε πάρει ούτε μισό τα 100 αυτός ο προδότης. Θα πει κάποιος κύριε Μπεθάνη, τα έχεις πει για τον Τσίπρα και κάπως επανέρχεσαι. Θα σας πω κάτι, γιατί εδώ μιλάμε και για μια άλλη χώρα, για τη Γερμανία. Και θα πει κάποιος έτσι είναι η διπλωματία, έτσι μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Θα σας πω το πιο απλό, με έχουν ερωτήσει γι' αυτό. Μου λένε τι κάνει η Ρωσία. Όταν βγήκε ο Τσίπρας, θυμηθείτε, πήγε κατευθείαν στον Πούτιν, δεν πήγε στους συμμάχους μας. Εκεί θεώρησε ως σταλινικό απολυφάδι που είναι και βλάξ στον εγκέφαλο, σου λέει πάω στον Πούτιν. Εντάξει, εμείς με τον Πούτιν, προσέξτε, και οι δεξιοί οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες έχουμε αγαθή σχέση με τη Ρωσία. Διότι η Ρωσία είναι μία από τις τρεις χώρες που πολέμησε στον Ναβαρίνο. Άμα δείτε τις επιστολές των τσάρων με τους σουλτάνους, πάντα είναι τα αδέλφια μας, έτσι τους αποκαλούν τους Έλληνες. Ας μην πει κάποιος τους σύμφερε, μας σύμφερε και εμάς. Δηλαδή ήταν αδέλφια μας πάντα και έχουμε αγαθή σχέση. Και έτσι που πήγε στον Πούτιν, άντε λέμε είναι ελαφρώς παρεξηγήσιμο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, για πέστε μου. Για πρώτη φορά στις ελληνορωσικές σχέσεις υπήρξε πρωθυπουργός που απέλασε Ρώσους διπλωμάτες. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος προδότης, το λέω και σε εσάς κυρία Μέρκελ και στους Γερμανούς, γιατί ξέρω ότι οι διπλωμάτες σας αμέσως σε ένα λεπτό θα σας έχουν ειδοποιήσει τι λένε οι Έλληνες. Ο άνθρωπος πήγε σε συμμάχους αιώνων, που είμαστε και ομόθρησκοι και αισθάνονται και οι Ρώσοι και εμείς, πολύ φύλλα προσκύμενοι ο ένας λαός τον άλλον, πήγε εκεί και τι κατάφερε, να διώξουμε Ρώσους διπλωμάτες. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτός είναι γεννημένος προδότης. Είναι γεννημένος. Δεν αμφιβάλλει κάποιος. Αυτός έβγαινε στους δρόμους και έλεγε «Κυρία Μέρκελ, go home». Αυτός το έλεγε. Και τώρα τρέχει να γλύψει τις γερμανικές μπότες. Αυτός ο ίδιος. Και εκεί είναι προδότης. Έχετε αμφιβολία για αυτό που σας λέω? Υπάρχει κάποιος που αμφιβάλλει? Σκεφτείτε εσείς με το δικό σας το μυαλό. Δεν λέω εγώ τη γνώμη μου. Αυτός έβγαινε εδώ και έλεγε «Κυρία Μέρκελ, go home». Και τώρα βγαίνει και καλεί τη Μέρκελ να του συμπαρασταθεί. Και εκεί έχει προδώσει. Θέλετε άλλο? Αυτός έβγαινε σε όλους τους δρόμους και έλεγε «Φωνιάδες των λαών, Αμερικάνοι». Και τώρα τρέχει πίσω από οποιονδήποτε Αμερικάνο. Δηλαδή, εδώ ο πρέσβης της Αμερικής έχει γίνει προσωπικότητα, ότι κάποιος είναι, αποφασίζει για την Ελλάδα. Είναι γεννημένος προδότης. Αυτόν έχετε τώρα, κυρία Μέρκελ, και λέτε: εγώ μιλάω με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι Πρωθυπουργός αυτός, είναι προδότης κυριολεκτικά. Δεν είναι σχήμα λόγου. Έλεγε ο άνθρωπος, πήγαινε στα διόδια και λέει για τις πολυεθνικές. Και τα διόδια να φύγουν, να κλείσουν κλπ. Και βγαίνει τώρα και λέει: αύξησε 150%. Και κάθε 10 χιλιόμετρα έχει διόδια η Ελλάδα, όπου πας. Έχουμε γίνει σαν τη Σοβιετική Ένωση που θέλει διαβατήριο να πας από επαρχία σε επαρχία. Με αυτόν συζητάτε, κυρία Μέρκελ. Δεν συζητάτε με τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι σαν εμένα όμως. Οι απλοί, ο αφανής, ο ανώνυμος λαός. Τι θέλετε να μας πείτε, να πάμε κόντρα στην Ευρώπη? Αυτό επιθυμείτε? Φίλοι μου, να πω κάτι άλλο για τον Τσίπρα, για την κυρία Μέρκελ. Αν δεν σας το έχουν πει οι διπλωμάτες, κυρία Μέρκελ, μην το ξεχάσω, ο άνθρωπος αυτός, το ένα από τα τέκνα του, το λέει Ερνέστο. Ξέρετε γιατί το λέει Ερνέστο? Προς τιμή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτό, μετά δεν έχουμε τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Έτσι. Έρχονται εδώ πέρα προδότες, πως είναι ο Κοτζιάς, πράκτορας της Στάζη, κυρία Μέρκελ. Εκεί που έχετε γεννηθεί, στο DDR, στην Ανατολική Γερμανία, ήταν εκεί πράκτορας της Στάζη, μισθωτός, κανονικός ο Κοτζιάς. Μπορείτε να το βρείτε, τόσους συμβούλους έχετε αμέσως. Με ψεύτικα πτυχία, ψεύτικος καθηγητής σε πανεπιστήμια, πράκτορας κανονικός, που πληρώνεται από τις μυστικές υπηρεσίες. Και έρχεται εδώ με ποιον συζητάει? Με τον Δημητρόφ, υπουργός εξωτερικών των Σκοπίων. Ο Δημητρόφ τι είναι? Εμείς τους λέγαμε Βούλγαρους. Αφού σκότωσαν Έλληνες εδώ, αφού κλέψανε χιλιάδες Ελληνόπουλα που τα χάσαμε τα παιδιά, κατέφυγαν εκεί στο Ανατολικό Μπλοκ. Και έρχεται τώρα από Βούλγαρος, γιατί αυτοί ο Δημητρόφ και όλοι αυτά είναι με βουλγάρικα διαβατήρια. Και βρήκαν τον προδότη το δικό τους τώρα από εδώ, τον Κοτζιά και τον βλάκα τον Τσίπρα, και λέει τι Βουλγαρία και σαχλαμάρες, θα κάνει μια καινούργια χώρα Μακεδονία. Το όραμα του Στάλιν, το όραμα του Χίτλερ. Αυτόν βοηθάτε, κυρία Μέρκελ, αυτή τη στιγμή. Φίλοι μου, να απευθυνθώ σε εσάς τους Έλληνες. Αυτά φαίνονται μικρά σφάλματα. Αλλά αυτά τα μικρά σφάλματα μπορεί να επιφέρουν τραγωδίες. Ένα μικρό σφάλμα δεν ξέρετε πού θα φτάσει. Προσέξτε, όταν αδυνατεί η θέση μας, παίζει ρόλο τι θα πει ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας. Παίζει ρόλο τι θα πούνε οι Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, μιας κουτσουλιάς που δεν υπάρχει. Παίζει ρόλο τι θα πει ένας πολιτικός από τη Βουλγαρία. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που παίζει ρόλο η φωνή αυτών των ανθρώπων, που πριν κάποια χρόνια ούτε τους ξέραμε πώς λέγονται. Αυτό εκεί οδηγεί η αριστερόστροφη κοινωνία. Και θα μου πείτε είναι μια καμπύλη που πέφτει η Ελλάδα. Ναι, αλλά στα ανατολικά σύνορα έχουμε την Τουρκία, φίλοι μου. Και όταν υποχωρείς εσύ και λες τι λέει ο Ράμα και τι λέει ο Δημητρόφ και ο Ζάεφ και όλο αυτό το κατακάδι και που έχουν μαζευτεί στα βόρεια σύνορα, η Τουρκία το βλέπει. Γιατί έχει ένα μόνιμο σχέδιο. Και όταν λες εσύ συζητάω με τον Ζάεφ, περνάνε δύο αεροπλάνα στο Καστελόριζο, τουρκικά. Όταν λες συζητάω με τον Ράμα, περνάνε δύο αεροπλάνα πάνω από την Κύπρο. Όταν λες εγώ πρέπει να συζητήσω τώρα με έναν υπουργό των Σκοπίων, εκείνη τη στιγμή βγαίνουν ερευνητικά πλοία των Τούρκων, γιατί καταλαβαίνουν την αδυναμία. Εδώ υπάρχει προδότης. Προσέξτε φίλοι μου εσείς που με βλέπετε, οι Έλληνες. Δεν μας επιτρέπονται τέτοια δίθεν μικροσφάλματα, γιατί τα μικροσφάλματα ενίοτε καταλήγουν σε τραγωδίες. Γι' αυτό και είμαι λίγο σκληρός όταν μιλάω για αυτό. Φίλοι μου, όπως πάντα, θα πω το εξής, πέστε είμαι Έλληνας, πέστε είμαι Έλληνας. Ελπίζω με αυτά που είπα να προσέθεσα κάτι στις γνώσεις σας, φίλοι μου. Θα μας βάλουν εδώ οι συνεργάτες ένα μικρό βίντεο, είναι μισό λεπτό. Ευχαριστώ. πέσουν το Μακεδονία εξακουστεί. Αν Έλληνες πολιτικοί και προδότες όπως η Μέρκελ και ο Τσίπρας, αυτό θέλουν να το απαγορεύσουν, φίλοι μου.